Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συναγερμό στο πρωί με την πτώση 53χρονου άνδρα από τα ράτσα κτηρίου στην Έλλη Καρνασσό στο Ηράκλειο στην προσπάθειά του να βάλει νερό σε ντεπόζιτο. Ο άνδρας που φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπεσε σε τα ράτσα διπλανού κτηρίου με δύο ρόφους διαφορά. Μαθητές δημοτικού καταγγέλουν το δάσκαλό τους για βιοπραγίες στα Χανιά. Με σημάδια και μελανιές στο χέρι και στην πλάτη γύρισε στο σπίτι του 10χρονος μαθητής σε δημοτικό σχολείο. Είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό, καθώς ο νεαρός δάσκαλος είχε ξεσπάσει και σε μαθήτρια του 10χρονου. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο δάσκαλος ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος, είχε μάλιστα προειδοποιήσει τους μαθητές του για αυτή τη συμπεριφορά του, ενώ οι φωνές του μέσα στην τάξη ακούγονταν συχνά από μακριά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης. Μήνυση κατέθεσε εντωμεταξύ μητέρα σε διευθύντρια ειδικού σχολείου στην Άρτα αυτή τη φορά, που δάγκωσε το γιο της. Ήμουν σε άμυνα, υποστηρίζει η ίδια, όπως διατείνεται ο 11χρονος μαθητής που πάσχει από αυτισμό, επί σχεδόν 50 λεπτά ήταν επιθετικός. Είπε ότι την έπιασε από τα μαλλιά και επειδή δεν μπορούσε αλλιώς να τον ηρεμήσει, τον δάγκωσε στο πόδι προκειμένου να αποφύγει την επίθεση. Η γυναίκα που εγκυμονεί και διανύει τον 7ο μήνα ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της με αποτέλεσμα να βρίσκεται για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Βόλου. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την νεαρή μητέρα από τον Αλμυρό απασχόλησε χθες βράδυ νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό προκειμένου να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να είναι ασφαλής η έγκυος, καθώς και το πρώτο παιδί της, μόλις 17 μηνών, που με εισαγγελική παραγγελία είναι μαζί της στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη. Την άποψη ότι είναι άστοχο η παγκόσμια κοινότητα να πιστεύει ότι η πανδημία έχει τελειώσει, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται σε περισσότερες από 70 χώρες, εξέφρασε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μιλώντας σε διεθνή διάσκεψη για την COVID-19, σημειώνοντας πως η πανδημία δεν θα τελειώσει πουθενά μέχρι να τελειώσει παντού. Προειδοποίησε πως την ίδια στιγμή τα ποσοστά των τεστ παγκόσμια πέφτουν κατακόρυφα, κάνοντάς μας τυφλούς απέναντι στην εξέλιξη του ιού. Παράλληλα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα παραμένουν ανεμβολιαστοί, γεγονός που θα πρέπει να αφυπνίσει την παγκόσμια κοινότητα να συνεχίσει την υποστήριξη όλων των χωρών να φτάσουν το ποσοστό εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο το 70% το συντομότερο δυνατό, με έμφαση στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο. Ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά είναι ακόμα μαζί μας. Κυκλοφορεί, μολύνει και μεταλλάσσεται συνεχώς, αναφέρει και η Επίτροπος Υγείας Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στην Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την COVID. Είπε ότι αφενός χρειάζεται προετοιμασία για το φθινόπωρο και το χειμώνα και αφετέρου για μια επόμενη κρίση. 4.782 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού χθες πανελλαδικά, από τα οποία τα 274 στην Κρήτη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 127, Ελασιθίου 41, Ερεθύμνου 23, Χανίων 83. Την ίδια ώρα, 3 περιστατικά παιδιών με οξία υπατήτιδα που πληρούν τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η Αμυντική Συμφωνία ΕΕ, ενώ η κυβέρνηση Biden φέρεται να ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση όπλων και την αναβάθμιση εξοπλισμού στον τουρκικό στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 αμερικανικής κατασκευής, ένδειξη ότι λιώνει ο πάγος στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σκληρή κόντρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες το Γενικό Επιτελείο στο Κίεβο. Ο εχθρός συνεχίζει τις επιθέσεις τους στην Ανατολική Ζώνη Επιχειρήσεων με σκοπό να πάρει τον πλήρη έλεγχο των περιφερειών του Ντονέσκ, του Λουχάνσκ και της Χερσόνας και να διατηρήσει το χερσαίο διάδρομο προς την προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία κατά το Ουκρανικό Επιτελείο. Την ίδια ώρα γίνονται νέες συνομιλίες για την απομάκρυνση των πολιορκημένων Ουκρανών στρατιωτικών από το εργοστάσιο Αβζοφστάλ στην Μαριούπολη. Ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό ότι θα στηρίξει κάθε κίνηση από Φιλανδία και Σουηδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ, στον απόϊχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Με πυρηνικό πόλεμο απειλεί εκ νέου η Ρωσία μετά την απόφαση της Φιλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για εχθρική κίνηση που αποτελεί ξεκάθαρη απειλή για την ασφαλειά της και διαμήνυσε ότι θα δοθεί συμμετρική απάντηση.
Ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι συνέπειές του είναι στο επίκεντρο της συνάντησης που έχουν σήμερα οι υπουργοί εξωτερικών της ομάδας G7, των 7 ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών της Δύσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρόσκληση της Γερμανίας που έχει φέτος στην Προεδρία. Προσκεκλημένοι είναι επίσης οι υπουργοί εξωτερικών της Ουκρανίας, όπως επίσης και της Μολδαβίας. Πρώτη συνάντηση σήμερα της ΓΕΣΕΜ με τους εργοδοτικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Εξώδικο κατά του ΕΦΚΑ για άλλες 38 περιπτώσεις με κραυγαλαία λάθη που αφορούν στον επανυπολογισμό των συντάξεων, κατέθεσε το NVC, με την Ένωση να σημειώνει πως ο επανυπολογισμός των συντάξεων τίνει να εξελιχθεί σε γκάγγρενα για τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζει ότι το Φεβρουάριο επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με 12 περιπτώσεις που όμως ο ΕΦΚΑ δεν έχει απαντήσει ακόμα. Την παράταση των προθεσμιών για τους δασικούς χάρτες ζητούν με παρέμβασή τους οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, την επιστολή της ΠΕΔ. Σύμφωνα με την επιστολή, καθυστέρηση στην έκδοση των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως και η μόλις πρόσφατα ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, δεν έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο στους χιλιάδες πολίτες να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους, όπως σημειώνει. Ολοκληρώθηκε το έργο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στην ίσο Χρυσή της Ιεράπετρας με την μεταφορά των απόβλητων κατεδάφισης σε κατάλληλα χώρο υποδοχής, προκειμένου να τύχουν ορθής διαχείρισης, όπως αναφέρει σήμερα στο δελτίο της η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Συνολικά έχουν εκτελεστεί, σημειώνει, 20 αποφάσεις πρωτοκόλων κατεδάφισης παραπηγμάτων εντός του δασικού οικοσυστήματος και της αναδασωτέας έκτασης στο νησί. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου η πλατφόρμα για τη μη επιστρεπτή επιχορήγηση στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην Κρήτη. Αφορά μόνο στις επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου με δεδομένα του 19, προκαλώντας σωρία παραπώνων και αντιδράσεων. Την επέκταση του μέτρου και στις άλλες σεισμόπληκτες περιοχές έχει ζητήσει με υπομνημά του ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι προχώρησε στις 11 Μαΐου στην 13η καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους κρατικής αερογής, τις ενέργειες της περιφέρειας για την εξασφάλιση της επαναλειτουργίας του φράγματος Παρτήρων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, που έχει υποστεί ζημιές μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, ζητάει παράταξη λαϊκή συσπήρωση. Όπως αναφέρει, το φράγμα Πρακτήρων έχει προδιαγραφές για 500 έως 600.000 κυβικά νερού, καθοριστική σημασία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα, καθώς αποτελεί βασική υποδομή άρδευση σε ένα Δήμο που οι κάτοικοι σε συντριπτικό ποσοστό ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μπαίνουν στα λιώφυτα οι παγίδες για το δάκο. Την προσοχή των εργολάβων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κρίνουμε από την ανθοφορία που έχουν φέτος οι ελιές στο νησί, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη βεντέμα, ακόμα και από τη χρονιά του 2020, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πάνε όλα καλά και ως προς τις κλιματικές συνθήκες. Ακαλλιέργητες κινδυνεύουν να μείνουν τεράστιες εκτάσεις και στην Κρήτη εξαιτίας της σύλληψης εργατικών χεριών. Οι αγροτικοί σύλλογοι του νησιού, μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, συνέταξαν επιστολή ζητώντας από την κυβέρνηση να βρει τις λύσεις εκείνες που θα εξασφαλίζουν τα επαρκή εργατικά χέρια. Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρό παλεύει η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. Θετική ανταπόκριση από τον υφυπουργό Σίμω Κεδικούλου, σημειώνει στον 984 ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Λονταράκης, και ενώ στόχος επίσης είναι η πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων και η ανάδειξη της μοναδικής αξίας του ελληνικού μελιού. Αναφορικά με τη στήριξη του κλάδου, την προσπάθεια να διατηρηθεί το ζωικό κεφάλαιο, καθώς κόστος παραγωγής πρώτων υλών και καύσιμα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, σημειώνει πως το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει τις προτάσεις τους, ούτε καν τους απαντά. Το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις στο Ηράκλειο για την 56η επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό, και την Κυριακή το πρωί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.
Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 του μήνα στην αίθουσα εκκλησίας του Σοκαρά, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρίτης μαζί με την Ενορία, τους πολιτιστικούς συλλόγους Σοκαρά και Αποϊονίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Φαραγγενών, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Σοκαρά, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Περιπέτεια για τετράχρονια που μπέρδεψε το νερό με τη ρακή. Απίστευτη ήταν η περιπέτεια, ευτυχώς μέσιο τέλος, που έζησε η οικογένεια στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, της οποίας το 4 ετών κοριτσάκι, αντί για νερό, κατανάλωσε ποσότητα ρακής. Το παιδί δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τα μπουκάλια που ήταν στο ψυγείο και ήπιε αυτό που ήταν γεμάτο με ρακή. 61χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο πόδι το πρωί, λίγο πριν επισκεφθεί με τη σύζυγό του το Φαράγγι Μιλωνά στην Ιερά Πέτρα. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του καθώς παραπάτησε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τρεις βαλιστικούς πυράβλους προς τη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των ανατολικών της ακτών. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και ομόλογός του της Νοτιού Κορέας καταδίκασαν τις εκτοξεύσεις που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα. Ανεξάρτητη έρευνα για το θάνατο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αξίωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ανάλογη έκκληση είχε απευθύνει ο Λευκός Οίκος. Η 59χρονη δημοσιογράφος, η οποία είχε εκτίμηση για το ρεπορτάζ της στη Μέση Ανατολή, ήταν χριστιανή με αμερικανική και παλαιστινιακή υπηκότητα. Η μοιραία σφαίρα τη βρήκε στο κεφάλι, ενώ άλλος ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος που βρισκόταν εκεί τραυματίστηκε. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας των G7 δήλωσαν ότι οι αυξανόμενοι περιορισμοί που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν απομονώνουν τη χώρα. Σε κοινή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Γαλλία, η ΥΠΕΚΣ της ομάδας των 7, κάλεσαν τους Ταλιμπάν να αναλάβουν επίγουσα δράση για την άρση των περιορισμών για τις γυναίκες και τα κορίτσια και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης πραγματοποιούν 13 με 15 Μαΐου τους προκριματικούς αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων σε Αρχάνες και Λίντο. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κρήτης διοργανώνει στο Ηράκλειο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με Φελό από λιμενικές εγκαταστάσεις. 15 Μαΐου θα διεξαχθεί από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης ο 35ος Καρακοβούνιος Δρόμος. Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη συνεχίζουν στα προημιτελικά του Μάστερ της Ρώμης. Στο πανθεσσαλικό στάδιο πέφτει αύριο για τον Όφη η αυλαία της φετινής σεζόν, αντιμετωπίζοντας το Βόλο για την 7η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.